Στο 85% από 65% αυξάνονται οι πληρότητες στα αστικά λεωφορεία, γεγονός που αποτελεί οικονομική ανάσα και για το αστικό κτέλ Ηρακλείου, το οποίο επανέρχεται στην κανονικότητα και σε επίπεδα προ-κορονοϊού. Προς την κατεύθυνση αυτή συνέβαλε σημαντικά τόσο η λειτουργία των πανεπιστημίων, όσο και η ικανοποιητική τουριστική κίνηση. Μας ανακούφισε η απόφαση αυτή με την έννοια ότι για πρώτη φορά μετά από 2 χρόνια έχουμε τη λειτουργία των πανεπιστημίων και προφανώς η εξυπηρέτηση των φοιτητών μας ενδιαφέρει, γιατί είναι ένα μεγάλο κομμάτι από τους μεταφερόμενους από το αστικό κτέλ. Η πληρότητα που ανέβηκε στο 85% μας εξυπηρετεί πάρα πολύ. Παράνομη στάθμευση και κυκλοφοριακό στραγγαλίζουν την κυκλοφορία και των αστικών λεωφορείων, με τον κύριο Βουλγαράκη να στέλνει τα δικά του μηνύματα προς δημοτική αστυνομία και τροχεία Ηρακλείου. Η γνωσού είναι φρακαρισμένη. Η ουρά από το Γιώφυρο φτάνει πολλές φορές και μέχρι τη Χανιόπορτα. Αυτή τη στιγμή ούτε η τροχεία ούτε η δημοτική αστυνομία ενδιαφέρονται για το κυκλοφοριακό στο Ηρακλείο. Είναι ξεκάθαρο αυτό και το έχω επαναλάβει, το λέω και θα το ξαναλέω. Βλέπετε κανένα τροχονόμο στον δρόμο? Εγώ δεν έχω δει. Αναφορικά με τα μίνι μπας, 70.000 πολίτες μετακινούνται δωρεάν κάθε μήνα μέσω της πράσινης, μπλε και κόκκινης γραμμής. Συμμετέχουμε ως Δήμος Ηρακλείου στο Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Civitas. Ενημερώσαμε το δίκτυο για την πρωτοβουλία που πήραμε αναφορικά με τα μίνι μπας και αυτό κρίθηκε ότι άξιζε επιβράβευσης. Λάβαμε λοιπόν τη δεύτερη θέση. Δυστυχώς ο στόχος του Δήμου για την εγκατάλειψη του ΙΟΤΑΧ στις παρυφές της πόλης και τη μετακίνηση των πολιτών με τα μίνι μπας, πιστεύω ότι δεν επετεύχθη. Από την 1η Νοεμβρίου θα υπάρξει και βραδινή βάρδια στη γραμμή που ενώνει το Βενιζέλιο, το Παγνί και το Πανεπιστήμιο. Από τις 3 και μετά θα είναι 3, 5, 7, 9 το τελευταίο. Για τα συντηρήτα ήταν ύπαρκτα στέγαστρα σε ορισμένες στάσεις λεωφορείων, ο κύριος Βουλγαράκης διευκρινίζει. Τα στέγαστρα είναι ευθύνη του Δήμου Ηρακλείου. Διαφημιστικά τα εκμεταλλεύεται ο Δήμος. Εμείς δεν έχουμε καμία ευθύνη όσον αφορά τη συντήρησή τους. Αυτά τα ίδια υπάρχουν ακόμα, τα οποία μόνο εκμετάλλευση γίνεται. Συντήρηση δεν βλέπω. Θα βραχούμε. Οι υπεύθυνοι θα μπορούσαν να βάλουν στέγαστρα.